Γεια σας, είμαι η Ελένη και αυτά είναι τα Astro Shots. Θέμα το φαινόμενο Stephen Hawking, ένας rock star της αστροφυσικής. Ένα μοναδικό μυαλό παγιδευμένο σε ένα άρρωστο σώμα. Δεν έχασε όμως το πάθος του για ζωή, ούτε για την έρευνα. Γιατί υπέροχο το σύμπαν που αποκάλυψε. Κανείς άλλος επιστήμονας μέχρι τώρα δεν έχει κεντρήσει τόσο την περιέργεια και δεν έχει εξάψει τόσο τη φαντασία της ανθρωπότητας, όπως έκανε ο Hawking. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα πράγματα που τον ξεχώρισαν. 1. Μοναδικότητα. Στη διδακτορική του διατριβή προβλέπει μαθηματικά ότι το σύμπαν προήλθε από μια μοναδικότητα. Ένα σημείο με μηδενικό μέγεθος και άπειρη πυκνότητα. Αλλά και μια μαύρη τρύπα θα καταλήξει σε μια μοναδικότητα, το οποίο και αποδεικνύει μαθηματικά το 1970, σε συνεργασία με το φυσικό Roger Penrose. 2. Ακτινοβολία Hawking. Ενώνοντας τη γενική θεωρία της σχετικότητας και την κβαντική θεωρία, προβλέπει ότι μια μαύρη τρύπα δεν είναι μαύρη. Εκπέμπει ακτινοβολία από τον ορίζοντα γεγονότων, την τελική επιφάνεια πέρα από την οποία δεν ξεφεύγει ούτε το ίδιο το φως. Και αυτό γιατί ο ορίζοντας γεγονότων έχει θερμοκρασία και εκπέμπει σαν μελανό σώμα. Και έτσι η μαύρη τρύπα χάνει ενέργεια και μικραίνει, μέχρι να χαθεί εντελώς. Εξατμίζεται στο σύμπαν. Αυτό όμως δημιουργεί ένα παράδοξο. Αυτό της απώλειας της πληροφορίας. Τα σωματίδια που καταπίνει η μαύρη τρύπα έχουν πληροφορία. Η πληροφορία λοιπόν που παγιδεύεται σε αυτήν θα χαθεί όταν εξαφανιστεί η μαύρη τρύπα. Και αυτό παραβιάζει την κβαντική θεωρία που ουσιαστικά απαγορεύει την απώλεια πληροφορίας. Μια πρόταση από την επιστημονική κοινότητα είναι ότι πριν εξαφανιστεί εντελώς η μαύρη τρύπα, απελευθερώνει την πληροφορία πίσω στο σύμπαν. Ή ότι δεν εξαφανίζεται και ο Hawking έκανε λάθος. Αργότερα θα προτείνει ότι η πληροφορία δεν χάνεται, αλλά αλλάζει θέση στο χώρο και βρίσκεται σε σωματίδια που περιβάλλουν τη μαύρη τρύπα και έχουν μηδενική ενέργεια. Τα ονόμασε μαλλιά. 3. Ένας πρέσβης της επιστήμης. Το βιβλίο του «Το χρονικό του χρόνου» έγινε best-seller με εκατομμύρια αντίτυπα, κάτι πρωτοπόρο για βιβλίο εκλαϊκευμένης αστροφυσικής. Ήταν ακτιβιστής, εξέφραζε την άποψή του ανοιχτά για τον κόσμο, το περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, τους εξωγήινους, την ευθανασία, τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την πολιτική. 4. Τι υπήρχε πριν την αρχή, πριν τη μεγάλη έκρηξη, πριν φύγει από τη ζωή μας χάρισε την τελευταία του θεωρία. Δεν υπήρχε ύλη, αλλά υπήρχε ο χωροχρόνος. Αλλιώς το μαθηματικό μοντέλο που ενώνει το χώρο και το χρόνο. Σαν να μας άφησε μια ακόμα σπαζοκεφαλιά για να λύσουμε. Καλό ταξίδι, Στίβεν. Έκανες την αστροφυσική cool. Και μας εμπνέει να συνεχίζουμε, όσα εμπόδια και συναντούμε. Και γι' αυτό σε ευγνωμονούμε.